Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζουν σταθερά μια πολιτική ασφικτικής εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η σκυτάλη αυτής της καταστροφικής επιλογής βρίσκεται στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Οι κυβερνήσεις αυτές, όπως και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, συνειδητά συσκοτίζουν τους τεράστιους κινδύνους που εμπεριέχει αυτή η πολιτική τους για τον ελληνικό λαό. Εξοραίζουν παραπλανητικά το ρόλο των υπεριαλιστικών οργανισμών. Για το λόγο αυτό θα παραθέσω ορισμένα γεγονότα, αλλά και τις επιπτώσεις τους στο λαό μας. Το ΝΑΤΟ είναι το οπλισμένο χέρι του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού για τον λαό, κατά των λαών. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί στην πράξη. Ματωμένες είναι οι λέξεις Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία και άλλες. Τα προσχήματα για τις επεμβάσεις τους τα γνωρίζετε και τα συσκοτίζετε. Η ενεργειακή ασφάλεια, ο κυβερνοπόλεμος, η δίθεν αποκατάσταση της δημοκρατίας και άλλα επικαλούνται την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ποιοι? Μα αυτοί που δημιούργησαν, χρηματοδότησαν και εκπαίδευσαν τις τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο ISIS, η Αλ-Κάιντα και άλλες. Μήπως δεν το γνωρίζετε, μήπως δεν το γνωρίζει ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών όταν κομπάζει για τις επιτυχημένες συναντήσεις του με τη γραφειοκρατία του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών? Τα τελευταία χρόνια το ΝΑΤΟ διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τελευταία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η ένταξη της τελευταίας είναι και ο λόγος της κατεντολήν του ΝΑΤΟ υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με προτεργάτη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την συγκαταβατική αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ενισχύεται η στρατιωτική αμερικανατοϊκή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Περσικού Κόλπου, Βαλκανίων, Ανατολικής Μεσογείου, Αιγαίου, αλλά και στην Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διακρατική υπεριαλιστική συμμαχία εμπλέκεται πολύμορφα στον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό. Ισχυρά κράτη-μέλη της συμμετέχουν δραστήρια στους πολέμους στην περιοχή Συρία, Λιβύη, Ποσαχάρη, Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στενός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, με τη συνεργασία τους να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ ως βασικό πυλώνα της ασφάλειας των καπιταλιστικών κρατών μελών της, ετοιμάζει σταδιακά και τον ευρωστρατό της. Για το λόγο αυτό αξιοποιεί συμφωνίες όπως η ΠΕΣΚΟ, στις οποίες με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει και η Ελλάδα. Η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, άμεση και έμεση, είναι αδιαμφισβήτητη. Δυστυχώς, απόρρια αυτής της εμπλοκής είναι και ο προσανατολισμός του δόγματος χρήσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όταν η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι προσανατολισμένη στη στήριξη των σχεδίων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, βασικός πυλώνας στήριξης της εξωτερικής πολιτικής της, είναι προσανατολισμένες και στην υπηρέτηση αυτών των σχεδίων. Αυτό είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιλογή. Και είναι επικίνδυνη για το λαό μας φυσικά, γιατί η απόρρια αυτής της εμπλοκής είναι η αναγκαστική διάσπαση της ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε δύο άξονες. Ο ένας προορίζεται να στηρίξει τους υπεριαλιστές. Ο άλλος, που υποβαθμίζεται δραματικά, σχετίζεται με τη δυνατότητα υπεράσπισης των συνόρων μας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και αυτά συμβαίνουν σήμερα, όπου κυρίαρχη είναι η κορύφωση της τουρκικής επιθετικότητας. Επιπλέον,
ακόμη και οι πρωτοετής φοιτητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών γνωρίζουν ότι από την ανάλυση του δόγματος χρήσης των ενόπλων δυνάμεων των αποστολών τους προσδιορίζονται και τα αναγκαιούνται οπλικά συστήματα, δηλαδή οι εξοπλισμοί, αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού. Άρα και αυτά είναι προσαρμοσμένα στις υπεριαλιστικές ανάγκες. Γι' αυτό σπαταλούνται πολύτιμοι πόροι του κεφαλαίου ένοπλες δυνάμεις σε άσχετες περιοχές, Φιλανδία, Λιβύη και αλλού. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το λαό, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, την νεολαία, η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να ενσωματώσει στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων και την παροχή ασφάλειας στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα. Δηλαδή, να αναθέσει στις ένοπλες δυνάμεις και αστυνομικά καθήκοντα. Ο σχεδιασμός αυτός απορρέει από την ατοϊκή οδηγία περί αντιμετώπισης των ασύμμετρων απειλών. Μια οδηγία που στοχοποιεί άμεσα τους λαούς και την πάλη τους. Οι θέσεις αυτές πρέπει να καταδικαστούν από το λαό αλλά και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Η πλειοψηφία αυτού του προσωπικού προέρχεται από λαϊκές οικογένειες, θύματα και αυτή της μέχρι σήμερα αντιλαϊκής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Τα συμφέροντά τους είναι κοινά με τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους συνταξιούχους. Κανένα συμφέρον δεν έχουν από τη συμμετοχή της πατρίδας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις άλλες υπεριαλιστικές συμμαχίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συνεχίσει δυναμώνοντας τον αγώνα του κατά της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών κατά των υπεριαλιστικών πολέμων. Θα συνεχίσει αδιάλειπτα να διεκδικεί την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Θα ταχθεί με την πλευρά της αντίστασης απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση της αντεπίθεσης για τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Τέλος, η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εκφράζει τη μόνη φιλολαϊκή διέξοδο, τον αγώνα για να γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου του που παράγει για την εργατική εξουσία τον σοσιαλισμό.